Ξεκινάμε το δελτίο μα με τι ραγδαίε εξέλιξει στη Νέα Δημοκρατία. Το απόγευμα, με μια σκληρή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ουσιαστικά αποπέμφθηκε ο Αντώνη Σαμαρά λόγω των όσων είπε σε συνέντευξή του στο βήμα τη Κυριακή και στην οποία είχε επιτεθεί κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι ραγδαίε εξέλιξει θα τι συζητήσουμε αμέσω με τον Γιάννη Πασκάκη. Γιάννη, πώς φτάσαμε στην αποπομπή του κύριου Σαμαρά. Ε, έχουμε δει ότι ασκεί κριτική στην κυβέρνηση εδώ και καιρό και χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια ρητορική. Ναι, και όλοι θυμόμαστε βέβαια ότι οι βολές του κύριου Σαμαρά, οι ευθείες βολές του κύριου Σαμαρά από την Κύπρο προς τον κυρία Κομετσοτάκη είχαν προκαλέσει ήδη και τότε mm -hmm. πολύ μεγάλη ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου την οποία την είχε κάνει σαφή ο κ. Μητσοτάκη και με την επιλογή του τότε να επιτεθεί ο ίδιο προσωπικά στον κύριο Σαμαρά σε δεύτερο χρόνο, από το βήμα της Βουλής τότε, με εκείνο το καρφί περιχαριεντισμών που όλοι ε, θυμόμαστε. Τότε ο κ. Μητσοτάκης είχε επιλέξει ουσιαστικά να, βάλει, να θέσει διαχωριστικές γραμμές προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Τώρα, ε, ο κ. Μητσοτάκης διάβασε την συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά στο βήμα. Ήταν μια συνέντευξη που... Ε, ήταν μια εφόλη τη επίθεση προ τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων βέβαια και τα ζητήματα εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά. Στην κυβέρνηση, αυτό που λένε ε, κυβερνητικέ πηγέ είναι ότι θεωρούν ότι ο κύριο Σαμαρά με τι δηλώσει που έκανε για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, όπω ζήτησε ουσιαστικά την παρέτησή του, διαστρέβλωσε τι θέσει του. Θυμίζω είναι οι δηλώσει του κύριου Σαμαρά που είπε να στείλει ο Πρωθυπουργό στο σπίτι του Όποιου δηλώνουν ότι στο όνομα τη φιλία και τη ηρεμία με την Τουρκία α ας χαρακτηριστούν μειοδότε. Mm -hmm. Να σου πω ακόμα ότι το Μέγαρο μαξίμο ενόχλησε πολύ η δήλωση του κυρίου Σαμαρά που ανταπέδωσε το καρφί περί χαριεντισμών, χαρακτήρισε χαριεντίσματα την, ε, α, την άτυπη συνάντηση του κυρίου Μετσοτάκη στο περιθώριο τη Νόδου Κορυφή στη Βουδαπέστη μεταξύ του, α, που είχε γίνει μεταξύ του κυρίου Ερντογάν, του κυρίου Ράμα, του κυρίου Χουστοδουλίδη και στην οποία μετήχε και ο Έλληνα ε, πρωθυπουργό. Uh, στην κυβέρνηση λένε ακόμα Πως ο, κατηγορούν τον κύριο Σαμαρά ότι αμφισβητεί το σύνολο τη κυβερνητική πολιτική με ακραία ψεύδι, όπω λένε συγκεκριμένα uh, κυβερνητικέ πηγέ. Uh, και επίση αναφέρουν ότι δεν μπορεί να παίζει κανεί uh, με την uh, σταθερότητα. Είναι σαφέ λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο uh, ο Πρωθυπουργό, ο κ. Χατζηματάκη, αποφάσισε τελικά να κάνει επίσημε τι διαχωριστικέ γραμμέ που θέτει uh, προ την πλευρά του κύριου Σαμαρά να σου πω. Ότι παραπέμπει με επιστολή του α, τον κύριο Σαμαρά τον πρόεδρο τη Επιτροπή Οντολογία τη Νέα Δημοκρατία, mm -hmm. τον κύριο Τραγάκη, με το ερώτημα τη διαγραφή του και α, από εκεί και πέρα αναμένονται και οι σχετικέ εξελίξει. Ε, αυτή ήταν η θριάλιδα, η συνέντευξη δηλαδή του πρώην Πρωθυπουργού στο βήμα τη Κυριακή που πυροδότησε αυτή την εξέλιξη. Τώρα, ποια ήταν η δική του απάντηση, Ναι, ο κύριο Σαμαρά υπήρξε από την πλευρά του επίση μια έντονη απάντηση. Λοιπόν, α, ο κύριο Σαμαρά λέει πω η αλαζονία mm -hmm. και η προφανή έλλειψη ψυχραιμία, δεν ξέρω αν έχουμε και την κάρτα να την δούμε. Έχουμε εξ, και τη σχετική κάρτα. Εξηγούν την κίνηση Μητσοτάκη. Αποκομμένο από τη βάση οδηγεί ένα κόμμα που λίγο πια, λίγο πια μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλούσα, μίλησα και θα μιλάω μόνο για αυτά που απασχολούν την Ελλάδα, λέει ο κύριο Σαμαρά. Α μα πει λοιπόν πού κάνω λάθο, στα να όπου μόλι χθε παραιτήθηκε ο αρμόδιο γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, στη δυσκολία των πολιτών να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια στην woke agenda που ενώ ο ίδιος την έφερε στην Ελλάδα μετά την εκλογή Τραμπ μιλάει ξαφνικά για την τυραννία της μειοψηφία. Μήπω στη σκευωρία Νοβάρτη ή μήπω επειδή πρότεινα τον Κώστα Καραμαλή για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Για την πατρίδα θυσίασα τα πάντα λέει ο κ. Σαμαρά, μέχρι και την υγεία μου. Κανεί όμω δεν μπορεί να, να, μου επιβάλλει να θυσιάσω και την συνείδησή μου. Κριτή όλων μα θα είναι ο λαό και η ιστορία, αναφέρει ο κύριο Σάμαρα. Έχει τη σημασία του όμω, Γιάννη, επειδή έχουμε κάρτα και με την ε, σφοδρή ανακοίνωση τη ναι. διαγραφή του κύριου Σαμαρά από τον ε, κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να διαβάσουμε και αυτή την κάρτα. Ναι, ναι. Και ο κύριο Μαρινάκη, λοιπόν, ο οποίο ανακοινώντα τη διαγραφή του κύριου Σαμαρά, ανέφερε πω η κοινωνία έχει αφήσει πίσω. Ε, ναι, η κοινωνία έχει αφήσει πίσω εδώ και χρόνια λογικέ πολιτική καμαρίλα και συμπεριφορέ που διαπνέονται από το κομματικό γινάτι. Όσοι δε οραματίζονται μια συρρυκνωμένη Νέα Δημοκρατία στο μέτρο του 18%, εδώ είναι καρφή α, για το εκλογικό αποτέλεσμα το 2012, α αναλογιστούν ότι με τη στρατηγική του κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία κέρδισε μέχρι σήμερα τρει εθνικέ εκλογέ με ποσοστά τη τάξη του 40%, λέει ο κ. Βαρινάκη. Και συνεχίζει. Και... Ω εκ τούτου, ο κ. Σαμάρα με τη σημερινή συνέντευξή του. Θέτει αυτόν για δεύτερη φορά μετά το 1993, εκτό Νέα Δημοκρατία. Εξάλλου αυτό επιδίωξε. Αυτή τη φορά όμω η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Καταλήγει ανακοινώντα ουσιαστικά έτσι και την διαγραφή του κυρίου Σαμαρά. Ναι, σφοδρή και αυτή η ανακοίνωση, ε, πολύ σκληρή. Ε, τώρα, Γιάννη, όμω το ενδιαφέρον στρέφεται στη στάση που θα κρατήσουν οι βουλευτέ που πρόσκυνται στον κύριο Σαμαρά. Έχουμε μείνει με τη διαγραφή του κύριου Σαμαρά νομίζω, στου 155 βουλευτέ. Να δούμε αν θα επηρεάσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Ποιε είναι οι δικέ σου πληροφορίε, Ναι, καταρχά, να σου πω τι εκτίμηση κάνουν από την πλευρά του μεγάλου Μαξίμου. Mm -hmm. ε, εκεί κατηγορηματικά λένε ότι δεν έχουν κανέναν φόβο για α, το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν κάποιοι βουλευτέ τον κύριο Σαμαρά. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο και λένε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει σταθερά. Την πορεία τη, εννοώντα ότι δεν τίθεται θέμα αποσταθεροποίηση τη ε, κυβέρνηση. Τώρα, ε, κάποιοι εντό τη Δημοκρατία υπολογίζουν του πιο κοντινού βουλευτέ, τον κύριο Σαμαρά, περίπου στου ε, 10 βουλευτέ. Ωστόσο, ε, πρέπει να πούμε ότι αρκετοί από αυτού έχουν σήμερα κυβερνητικά πόστα, είναι μέσα στο κυβερνητικό σχήμα. Mm -hmm. Ω εκ τούτου, ε, και αυτό το γεγονός έρχεται να κάνει ε, ε, ακόμα πιο αδύναμο. Ε, και το, πιο δύσκολη την αντίδρασή του έτσι και ναι, Το Κατά τι εκτιμήσει, σενάριο α, περί ε, αποχώρησης κάποιων βουλευτών ε, από τη Νέα ε, Δημοκρατία. Ή ανεξακτητοποίηση. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ε, ωστόσο από εκεί και πέρα, επειδή ακόμα είμαστε στην αρχή, mm -hmm. οι εξελίξει είναι Ε, Πολλοί εκτιμούν ότι είμαστε σε χαρτογράφητα νερά. Και αυτά τα χαρτογράφητα νερά δεν έχουν μόνο να κάνουν. Με το τι αντιδράσει μπορεί να προκαλέσει η εξέλιξη αυτή σε κάποιου βουλευτέ εντό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τι επόμενε κινήσει τόσο από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίο. Πολύ σωστά. Ε, έχουμε δει την πρώτη του αντίδραση, όμω αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει εδώ. Ε, Έχει να... ενδιαφέρον να δούμε τι επόμενε κινήσει του. Πρώτη πρώτη του πρώτη ακριβώς, τι από εδώ και πέρα θα κάνει, πώ θα λειτουργήσει. Ε, νομίζω όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι δεν θα σταματήσει να ασκεί την ε, κριτική που ασκούσε και μένει να δούμε από εκεί και πέρα. Η οποία και... μπορεί να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο. Ακριβώ. Και μένει να δούμε και πολιτικά ποιε θα είναι τα επόμενα βήματά του. Mm -hmm. Και βέβαια μένει να δούμε και σε αυτό το περιβάλλον. Ποια θα είναι και τα επόμενα βήματα και του κυριακού Μητσοτάκη. Ποιε είναι δηλαδή οι δικέ του κινήσει στο περιβάλλον, όπω αυτό θα διαμορφωθεί, με όλα τα σενάρια που έχουμε ακούσει κατά καιρού. Μπορούμε να βάλουμε, κανεί μπορεί να σκεφτεί, από το εδεχόμενο πρώιων εκλογών μέχρι τον, την αλλαγή του εκλογικού νόμου, μέχρι τέτοια σενάρια τα οποία μέχρι στιγμή διαψεύδονται από την πλευρά του Μεγάλου Μαξιά. Θα είναι ένα κράστε και η ψήφιση του προπολογισμού που έρχεται, Γιάννη, και φυσικά και ε, η επιλογή του Προέδρου τη Δημοκρατία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον αλητικό ρεπορτάζ. Και εμεί τώρα πάμε να δούμε τη συνέντευξη